αλληλοσεβασμού με στενή συνεργασία από το μετερίζου του ο καθένας καταφέρναμε να προωθούμε θέματα της τοπικής κοινωνίας. Ο Μάξιμος και ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, όποτε χρειάστηκε, ήταν πάντα δίπλα στην κομματική μας οργάνωση και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, Μάξιμε, καλό αγώνα, καλή επιτυχία και στη νέα εκλογική αναμέτρηση. Να είστε καλά. Την τιμή και τη χαρά να είναι απόψε μαζί μας για να στηρίξουμε την παρουσία του το Μάξιμο ο οικογενειακός φίλος, πρώην βουλευτής νομού Βιωτίας και νυν διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ, Γιάννης Καράμπελας. Κύριε Καράμπελα, ο λόγος σε εσάς. Ηρακλιώτισσες και Ηρακλιώτες, είναι ιδιαίτερη τιμή που έχω σήμερα και πολύ μεγάλη χαρά να μπορώ να προλογίσω τον Μάξιμο του Σενετάκη. Τι είναι ο Μάξιμος? Ένας πολύ μεγάλος πολιτικός άντρας, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας πολύ καλός μου φίλος. Τι χαρακτηρίζει τον Μάξιμο? Το ήθος, η εργατικότητα και η μαχητικότητα. Άλλωστε αυτό το έχετε επισημάνει και στο καινούριο του φυλάδιο. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι με το Μάξιμο γνώρισα πώς είναι να αγαπάει κάποιος τον τόπο του, την Κρήτη, τον νομό του, αλλά πολύ περισσότερο τον συνάνθρωπό του, να εργάζεται για τις επόμενες γενναίες. Θα τολμούσα να πω ότι είστε πολύ τυχεροί που έχετε ένα τέτοιο κοινοβουλευτικό αντιπρόσωπο. Έναν άνθρωπο που αγαπάει και δουλεύει με αυταπάρνηση για τον μέλλον της Κρήτης και του νομού Ηρακλείου. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το πλούσιο κοινοβουλευτικό του έργο, διότι άλλωστε αυτό θα μας αναλύσει λίγο αυτός. Απλά θέλω όμως να καταθέσω τις συνεχείς οχλήσεις που δέχομαι για το πότε θα τελειώσει η διασύνδεση της Κρήτης, η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, ώστε επιτέλους η Κρήτη να είναι πράσινη, χωρίς να εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα, και τελικά αυτό, πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος που θα έχουμε, να έχουμε και ωφέλη στα υψηλά τιμολόγια της ΔΕΗ, των καταναλωτών αλλά και των άλλων υπηρεσιών. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου που να μην έχει και το σταυρό του Μάξιμου. Για να είστε εδώ, μάλλον και εσείς πιστεύετε το ίδιο πράγμα. Είναι λίγες οι μέρες που έμειναν. Οι εκλογές της 21ης Μαΐου είναι οι πιο σημαντικές της μεταπολίτευσης και έχω τη χαρά, άλλη μια χαρά δηλαδή, να έχω το φίλο μου τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, αλλά και τον Μάξιμο βουλευτή Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ. Μάξιμο. Καλώς ήρθες. Ο Γιάννης είναι έκπληξη, δεν το γνωρίζαμε. Το ανακάλυψα βέβαια λίγο πριν στα κείμενα, κάτι είδα ένα Γιάννη και πήγε το μυαλό μου αμέσως στο Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ για να μας τιμήσεις με την παρουσία σου. Αν κάτι τιμά ο Γιάννης που βρίσκεται εδώ πέρα, δεν είναι το πρόσωπό μου, δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η έννοια της φιλίας. Με τον Γιάννη βρέθηκα το 12, ήταν ο πρώτος βουλευτής που γνώρισα και από τότε γίναμε φίλοι, και μέσα σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της πολιτικής το να κάνεις φίλους είναι πραγματικά πολύ, πολύ σημαντικό. Οπότε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ
και καλώς ήρθες και θα τα πούμε μετά το βράδυ. Βαγγέλη, πρόεδρε μας, αγαπημένε πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και τα καλά σου λόγια. Στο πρόσωπό σου ευχαριστούμε όλοι μα όλοι την ΔΕΠ, το είπαμε καλά γιατί μας έχει μείνει νόδε. Στο πρόσωπό σου λοιπόν ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που δουλεύουν ακούραστα για να προάγουν τις ιδέες της παράταξής μας και να έχουμε κι εμείς μια βάση να μπορούμε να επιχειρούμε πολιτικά και να απευθυνόμαστε στον ηρακλειώτικο λαό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και στο πρόσωπό σου όλα τα παιδιά. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τον πατέρα Βασίλειο, τον παπά του χωριού μας, τον φίλο μας που κάθε φορά είναι εδώ, βρίσκεται και μας δίνει την αγιοσύνη του. Λίγο σαν να μας έχρισε ήδη βουλευτές ήταν, σε ευχαριστώ παπά. Και εύχομαι τα λόγια σου να πιάσουν τόπο. Σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μας. Ελπίζω βέβαια και με τα αγιάσματα να μην ενοχλήσαμε λίγο παρακάτω τα άλλα περίπτερα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι. Συναντιόμαστε λοιπόν και πάλι εδώ, στο ίδιο σημείο, όπως πριν από 4 χρόνια. Τότε που σας ζήτησα τη δύναμη να εργαστώ για να γίνει το όνειρο μιας καλύτερης Κρήτης πραγματικότητα. Συναντιόμαστε και πάλι εδώ, στο ίδιο σημείο, όπως και πριν από 11 χρόνια, τότε που σας ζήτησα εντολή ευθύνης. Ήταν το πρώτο μας μήνυμα. Συναντιόμαστε και πάλι εδώ, στο ίδιο σημείο. Όμως αυτή τη φορά είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι από τις προηγούμενες φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σημαίνει πολλά για μένα. Σημαίνει ότι επιβραβεύετε την προσπάθειά μου. Σημαίνει ότι αναγνωρίζετε ότι παραμένω ο Μάξιμος που ξέρετε. Ο Μάξιμος που δεν ψεύδεται, ο Μάξιμος που ενδιαφέρεται, ο Μάξιμος που εργάζεται, ο Μάξιμος που μάχεται. Σας ευχαριστώ. Μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω να πορεύομαι στον ίδιο δρόμο, με τον ίδιο τρόπο που πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Φίλες και φίλοι, όταν πριν από 11 χρόνια μου κάνατε την τιμή να μου εμπιστευτείτε την εκπροσώπησή σας, ανέλαβα τη βαριά ευθύνη να σταθώ απέναντι στο παράλογο που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Ως νέος βουλευτής, όπως και ο Γιάννης, τότε πέσαμε στα βαθιά με την πρώτη. Κληθήκαμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Αποφάσεις που γίνονταν ακόμα δυσκολότερες υπό το καθεστώς των εκβιασμών και των απειλών. Ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία, μια σκληρή δοκιμασία, χωρίς να αναμένω σύντομα την επιδοκιμασία. Χρειάστηκε να περιμένω αρκετά χρόνια. Σήμερα όμως βλέποντάς σας όλους εδώ, κοντά μου, αισθάνομαι δικαιωμένος. Δικαιωμένος που δεν υπέκυψα στις ειρήνες του λαϊκισμού, δικαιωμένος που δεν πρόδωσα τις αρχές και τις αξίες μου, δικαιωμένος που έβαλα πάνω απ' όλα το καλό του τόπου μου, δικαιωμένος που από την πρώτη στιγμή πίστεψα στην αξία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δικαιωμένος που εργάζομαι διαρκώς και μόνο για την ενότητα της παράταξης. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου θα δικαιώσει και εσάς που πιστεύετε σε εμένα. Θα δικαιώσει όλους εσάς που πιστεύετε στις αξίες της παράταξής μας. Θα δικαιώσει όλους εσάς που πιστεύετε στο σημερινό και αυριανό Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, η κάλπη της 21ης Μαΐου είναι εξίσου κρίσιμη με την κάλπη του Μαΐου του 2012, εξίσου κρίσιμη με την κάλπη του Ιανουαρίου του 2015, εξίσου κρίσιμη με την κάλπη του Ιουλίου του 2019. Και είναι κρίσιμη γιατί στην αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής υπάρχει μία ομοιότητα αλλά αρκετές διαφορές. Όταν επιχείρησε να μας δοκιμάσει με τον υβριδικό πόλεμο στον Εύρο, πήρε απάντηση. Η εργαλειοποίησή του μεταναστευτικού που επιχείρησε απέτυχε. Τα σύνορα φυλάχτηκαν και η Ευρώπη αναγκάστηκε να καταλάβει ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα και ότι η Ελλάδα είναι το όριο της Δύσης με την Ανατολή, γεωγραφικά και μεταφορικά.
Όταν το καλοκαίρι του 2020 ο Σουλτάνος επιχείρησε και πάλι να μας δοκιμάσει στο Αιγαίο, πήρε και πάλι την απάντηση. Απέναντί του δεν βρήκε μια πολιτική ηγεσία πρόθυμη να του κάνει υποκλήσεις και να του στρώνει κόκκινο χαλί για να μας απειλεί μέσα στα σπίτια μας. Απέναντί του βρήκε μια πολιτική ηγεσία αποφασισμένη και μια στρατιωτική ηγεσία ψυχωμένη με ικανότητα και επαγγελματισμό. Η αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας απέτυχε. Έκτοτε, το φρόνημα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων αναπτερώθηκε. Η ελληνική διπλωματία ξεδιπλώθηκε. Μέσα σε σύντομο διάστημα η αμυντική θωράκιση της χώρας αναβαθμίστηκε και ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας αναβαπτίστηκε. Από τη μία η Ελλάδα απέκτησε υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα και από την άλλη ανέκτησε παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι τα γαλλικά Ραφάλ θα πετούσαν στον ουρανό του Αιγαίου με τη γαλανόλευκη στα φτερά τους. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι Γάλλοι, Αμερικάνοι, Ισραηλινοί, Αιγύπτιοι θα συγκροτούσαν μαζί μας ένα μέτωπο απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Ποιος θα φανταζόταν ότι η επικράτεια της χώρας θα μεγάλωνε. Γιατί η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων ήταν επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εθνική επιτυχία αυτής της κυβέρνησης και αυτό θα γράψει ιστορία όσο και δεν αρέσει σε κάποιους. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν γιατί εμείς δείξαμε αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας χωρίς να περιμένουν να το κάνουν οι άλλοι για μας. Γιατί αν δεν είσαι ικανός να υπερασπιστείς το σπίτι σου, δεν μπορείς να απαιτείς, πόσο μάλλον να εκλιπαρείς να το φυλάξει άλλος για σένα. Έγιναν με επιμονή, έγιναν με σχέδιο, έγιναν με δουλειά και κυρίως με μέθοδο. Τη μέθοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα του 2023 είναι μια χώρα ασφαλής. Ιδέες τύπου, ας δώσουμε και 2-3 νησιά, φαντάζουν γραφικές. Και προτροπές τύπου, μην είμαστε μονοφαγάδες στο Αιγαίο, διασκεδαστικές. Φίλες και φίλοι, η ασφάλεια ήταν και είναι και θα είναι για μας πρωταρχικός σκοπός. Διότι χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ευμάρεια. Το κράτος υπάρχει πρωτίστως για να μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών. Και οι απειλές δεν είναι μόνο εξωτερικές, είναι και εσωτερικές. Και εδώ έγιναν πολλά. Η Ελλάδα του 2023 διαθέτει εθνικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Συστάθηκε κυριολεκτικά από την αρχή και πολύ σύντομα φάνηκε αποτελεσματική. Για πρώτη φορά λειτουργήσε το 112 και οι όποιες αστοχίες το καλοκαίρι του 2021 με τις μεγάλες πυρκαγιές έγιναν προτροπή για μια οργάνωση ακόμα πιο επαγγελματική. Μέσα σε αυτή την οργάνωση εντάχθηκε και η πυροσβεστική και το καλοκαίρι του 2022 ήταν το μεγάλο τεστ. Και παρότι υπήρξε σημαντική αύξηση των πυρκαγιών, το αποτέλεσμα ήταν σημαντικά μικρότερος αριθμός καμένων εκτάσεων. Σήμερα η πολιτική προστασία ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις. Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από αντίστοιχα σώματα προηγμένων χωρών και οι πολίτες αισθάνονται τις ζωές και τις περιουσίες τους περισσότερο ασφαλείς από ποτέ. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Να το επαναλάβω. Έγιναν με επιμονή, έγιναν με σχέδιο, έγιναν με δουλειά και κυρίως έγιναν με μέθοδο. Με τη μέθοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, αυτή η μέθοδος είναι πρωτόγνωρη σε πολιτική ηγεσία. Την είδατε να εφαρμόζεται παντού και είναι μία μέθοδος πετυχημένη. Όχι με την έννοια μιας διαδικασίας που οδηγεί απαραίτητα στο τέλειο αποτέλεσμα, αλλά με την έννοια μιας διαδικασίας που παράγει θετικό αποτέλεσμα. Διαδικασίας που μπορεί διαρκώς να βελτιώνει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μυστικό. Και αυτή είναι η συμφωνία αλήθειας που κάναμε μαζί το 2019. Δεν υποσχεθήκαμε ότι θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είπαμε ότι είμαστε οι τέλειοι, ούτε αλάνθαστοι. Υποσχεθήκαμε να εργαστούμε για το καλύτερο και μέσα από τα λάθη μας να γίνουμε καλύτεροι. Η Ελλάδα του 2023 είναι μια χώρα σε τροχιά ανάπτυξης.
Ποτέ δεν είπαμε ότι η Ελλάδα θα γίνει μέσα σε μία τετραετία η πιο αναπτυγμένη χώρα. Είπαμε όμως θα την βάλουμε σε τροχιά ανάπτυξης. Και αυτό έγινε. Τα αποδεικνύουν οι αριθμοί. Τα αποδεικνύει η ζωή. Τα αποδεικνύουν οι 12 θετικές αξιολογήσεις που μας έχουν φέρει ένα σκαλί πριν την επενδυτική βαθμίδα. Τα αποδεικνύουν οι μειώσεις 50 φόρων που αντιστοιχούν σε 7 δις ελάφρυση στις τσέπες όλων μας. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση του έμφυα κατά 34%. Έτσι αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα. Το αποδεικνύει η έκρηξη των επενδύσεων. Είμαστε πρωταθλητές στις επενδύσεις στην Ευρώπη. Μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί εμπιστεύονται πλέον την ελληνική οικονομία και η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη βελτίωση κατά 16 θέσεις στους δείκτες επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το αποδεικνύει η συνεχής αύξηση των εξαγωγών. Μόλις προχθές καταγράφηκε νέα άνοδος 5,7 για το μήνα Μάρτιο. Έχουμε φτάσει να εξάγουμε ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερο από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Το αποδεικνύει η αύξηση των τουριστικών εσόδων εδώ στο νησί μας που μας ενδιαφέρει. Το αποδεικνύει η μείωση της ανεργίας. Σήμερα η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 6,3. Έχουν δημιουργηθεί 300.000 νέες θέσεις εργασίας και έχουμε πετύχει ρεκόρ απασχόληση των τελευταίων 11 ετών με 4,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Έτσι αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Έτσι αυξήθηκαν κατά 10,6 δις τα δημόσια έσοδα, έτσι πληρώνονται οι συντάξεις και μπορούν και αυξάνονται έπειτα από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι μειώθηκε το χρέος κατά 40 μονάδες στο 169% του ΑΕΠ, τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην Ευρώπη. Έτσι αυξάνονται οι μισθοί και ο κατώτατος μισθός έχει φτάσει στα 780 ευρώ από 650 μετά από 3 διαδοχικές αυξήσεις. Ναι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Το προσεγγίζουμε όμως πλέον με ταχύτητα. Δεν αργεί ο καιρός που θα το φτάσουμε και θα το ξεπεράσουμε. Άλλωστε, ήδη τις έχουμε ξεπεράσει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Θυμάστε ποτέ την Ελλάδα να αναπτύσσεται ταχύτερα με διπλάσιους και τριπλάσιους ρυθμούς από την Ευρώπη? Η Ελλάδα του 2023 είναι μια χώρα που αποκτά σύγχρονο σύστημα υγείας. Είπαμε ότι θα βελτιώσουμε το ΕΣΥ και αυτό γίνεται. Η πανδημία δεν προκάλεσε την κατάρρευση του συστήματος υγείας όπως πολλοί προέβλεπαν ή θα ήθελαν. Έγινε ορόσημο για την αναβάθμισή του. Οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 37% στα 5,2 δις. Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ αυξήθηκαν κατά 7.000 από το 2019. Οι μισθοί του ιατρικού προσωπικού αυξήθηκαν κατά 10%. 1,5 δις μέσω του Ταμείου Ανάκαψης διατίθεται για ανακαίνιση 80 νοσοκομείων και 157 κέντρων υγείας. Θεσπίστηκε ο δωρεάν προσωπικός γιατρός. 250 εκατομμύρια διατέθηκαν για το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων και έγιναν πάνω από 100.000 δωρεάν μαστογραφίες, όπου 6.000 γυναίκες ανακάλυψαν έγκαιρα το πρόβλημα και τους δόθηκε η δυνατότητα να το αντιμετωπίσουν. Σήμερα το ΕΣΥ με την πρόληψη πια να αποτελεί πραγματικότητα είναι καλύτερα οργανωμένο και περισσότερα εξοπλισμένο από το 2019 και παραμένει βασική προτεραιότητα για τη νέα τετραετία και προσωπικό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα του 2023 είναι μια χώρα που επενδύει στην παιδεία. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια προσλήφθηκαν 24.700 εκπαιδευτικοί. Τα αγγλικά διδάσκονται στα νήπια, οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 13%. Διπλασιάστηκαν τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Δημιουργήθηκαν 25 πρότυπα επαγγελματικά λύκεια και 15 θεματικά πειραματικά ΙΕΚ. Το σημαντικό εδώ είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι πια ταμπού. Η Ελλάδα του 2023 γίνεται κράτος. Λέγαμε ότι θέλουμε ένα κράτος με επιτελικό και υποπτικό ρόλο και δημιουργήσαμε το επιτελικό κράτος. Μια δομή που λιδωρήθηκε αλλά αποδείχθηκε αποτελεσματική και παραγωγική. Το επιτελικό κράτος οργάνωσε την επιχείρηση ελευθερίας στην πανδημία. Το επιτελικό κράτος οργάνωσε επιτυχημένα ένα σωρό μικρές επιχειρήσεις ελευθερίας που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και την βελτιώνουν συνεχώς.
από την ανυπαρξία ουρών στα κισέ των δημοσίων υπηρεσιών μέχρι τη γρήγορη απονομή συντάξεων και από την έγκαιρη καταβολή της επιστρεπτέας προκαταβολής στην περίοδο της πανδημίας μέχρι την καταβολή ενισχύσεων και επιδομάτων την περίοδο της ενεργειακής κρίσης και του εισαγόμενου πληθωρισμού. Όχι, δεν γίναμε ξαφνικά κρατιστές. Είμαστε μεταρρυθμιστές. Και το gov.gr είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Περιλαμβάνει 1.521 υπηρεσίες προς τον πολίτη και έχει καλύψει μέχρι σήμερα 315 εκατομμύρια συναλλαγές. Συναλλαγές που γλιτώνουν εσάς από τις ουρές. Μεταρρυθμίζουμε το κράτος ώστε να μπορεί να εφαρμόζει πολιτικές, κοινωνικές πολιτικές, πολιτικές που στηρίζουν τους πραγματικά ευάλωτους. Διότι αν δεν έχεις μια οργανωμένη και καλοκουρδισμένη κρατική δομή, καμία πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό σημαίνει κοινωνική ευαισθησία στην πράξη και όχι στα λόγια. Το επιτελικό κράτος λοιπόν οργάνωσε, σχεδίασε και υλοποιεί ένα μακρόπνο αναπτυξιακό σχέδιο για όλη τη χώρα και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια. Ειδικά για την Κρήτη. Το σχέδιο αυτό είναι τόσο φιλόδοξο που όμοιό του δεν υπήρξε ποτέ. Φίλες και φίλοι, η Κρήτη του 2023 έχει διαφορά από την Κρήτη του 2019. Μετατρέπεται σε μια περιοχή της χώρας με τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Ήμασταν πάντα οι φτωχοί συγγενείς, μια πλούσια και πολλά υποσχόμενη περιοχή της Ελλάδας που αρκούνταν σε υποσχέσεις και μεγάλα λόγια. Από το 2019 τα μεγάλα λόγια παραχώρησαν τη θέση τους στα μεγάλα έργα. Στην Κρήτη επιτελείται μια κοσμογονία. Έργα υποδομής που θα αλλάξουν την εικόνα του νησιού. Ο ΒΟΑΚ και τα αεροδρόμια στο Καστέλι είναι τα μεγάλα εμβληματικά έργα. Όμως δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που ανέφερε και ο Γιάννης, η ενεργειακή διασύνδεση του νησιού μας με την υπηρετική Ελλάδα που δίνει τέλος στις διακοπές ρεύματος και καθιστά την Κρήτη ενεργειακό κόμβο και παραγωγό ενέργειας. Ούτε είναι αμελητές οι έρευνες για την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων νοτιοδυτικά της Κρήτης, γιατί και αυτό έργο της Νέας Δημοκρατίας είναι, μην το ξεχνάτε. Και δεν είναι αμελητέα πολλά ακόμα που γίνονται και δρομολογούνται που κυριολεκτικά θα αλλάξουν την τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.